Βασίλη Βρανά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Χρήστο. Το άκουσα το τελευταίο μήνυμα του Στέλιου Γιατρού. Ναι. Λέει, bring your daughter to the slaughter, Καραϊσκάκης, Γκρίς 2031. Θα τα δούμε όλα μπροστά, αγαπητέ. Θα γίνει ανάρτηση από την Επιτροπή 2021. Ναι, ναι, όλα τα περιμένω. Όλα τα μπορεί περιμένω. Να βάλουν Maiden, ποιος ξέρει. Ισχύει. Αν και συνήθως τώρα τελευταία το παίζουν πιο πολύ με σκηνοθέτες. Δεν ξέρω αν το έχει παρατηρήσει. Ναι, δηλαδή, μία παίζουν Γαβρά, μία παίζουν Αγγελόπουλο, ξέρει τώρα. Ναι, νομίζω έκανε και ένα σχετικό tweet. Ναι, συνέ 2021. Ναι, είναι συνεφίλ, μάλλον στην Επιτροπή. Βέβαια. Θα πούμε ότι και χθες υπήρχε η πρώτη παρέτηση, διάβασα στην Εστία. Η κυρία Ευθυμίου, βέβαια, πόσο να στέχει η γυναίκα, βέβαια. Βέβαια, και πιστεύω ότι έπραξε σωστά και θα ακολουθήσει και άλλη εκτιμό. Αν θέλουν, όσοι θέλουν να διατηρήσουν μια ιστεροφημία, τι να πω. Ναι, πραγματικά αυτή η επιτροπή θέλει κάποια ρύθμιση. Δεν ξέρω, είναι. Φίλε, πραγματικά πιστεύω ότι ίσως και το ίδιο το Μαξίμου σιγά σιγά πρέπει να παρέμβει σε αυτή την ιστορία. Γιατί δεν πάει άλλο δηλαδή αυτό το πράγμα. Τώρα να έχουμε φτιάξει μια επιτροπή, η οποία τελικά ο σκοπός της ποιος είναι. Δηλαδή τα ίδια τα μέλη ξέρουν τι σκοπό έχουν. Ναι, και δεν ξέρω τώρα με ποια δομή λειτουργεί. Δηλαδή να αναδεικνύει ζητήματα έξω από το 21 ή κάτι αναρτήσει με κεφαλαία γραφήματα μέσα στην κίστα που είχαν γίνει προχθέ. Τώρα μια περίεργη κατάσταση που δεν τη παρούσε βέβαια, να τη συζητάμε σε δεύτερο χρόνο, αν θες. Ναι, κοίτα. Έχουμε χρόνο σήμερα. Είδες, συνδεθήκαμε νωρίς, οπότε μπορεί να ασχοληθούμε και με αυτό. Πολύ ευχαρίστω, γιατί πράγματι είναι ένα θέμα που και αυτό καίει. Και ίσως να το συνδέσουμε και με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, αν θες, με κάποιο τρόπο πάνω στη συζήτηση. Με την πλήση εγκεφάλου, την διαχρονική. Κοίταξε να δεις. Άρα και τώρα μπαίνουμε στο χωράφι του Κουκουέ. Sorry, συγγνώμη, πριν ξεκινήσεις. Συγγνώμη. Εχθές, φεύγοντας από το σταθμό, άκουγα την Ελληνοφρένεια. Και σε αυτό και είπε ρε παιδί μου, έλεγε η Ελληνοφρένεια, ότι ξέρετε παιδιά, ο κορονοϊός τελείωσε. Τώρα πλέον έχουμε τον Κυριακονοϊό για τον Μητσοτάκη. Εντάξει, στη σάτυρα, μπλα μπλα μπλα, χαβαλές. Κάποια στιγμή λοιπόν, εκεί που λέει για το πώς θα αντισταθείς στον Κυριακονοϊό, πώς θα προστατευτείς μάλλον από τον Κυριακονοϊό, ξεφεύγει η ατάκα, θα πλένετε τα χέρια σας, θα πλένετε τα μυαλά σας. Ρε φίλε, δεν ξεφεύγουν από την πλήση εγκεφάλου με τίποτα. Ξέρεις, εμείς τους κατηγορούμε για πλήση εγκεφάλου, αλλά το ξέρουν φαίνεται και οι ίδιοι πλέον. Κατάλαβα. Δηλαδή δεν το αποφεύγουν από τη ρητορική τους. Είναι σαν κοινωνικό δηλαδή. Ναι. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, λέει πλήση χεριών, να πλένουμε τα χέρια μας, να πλένουμε τα μυαλά μας. Κοίταξε. Από το να πλένουμε τα μυαλά, από το να μας το πλένουν είναι το χειρότερο. Έτσι, μπράβο. Υπάρχει ειδική διάσταση του πλησίματος είναι το ζήτημα. Αν το πλένεις μοναχώς και το κρατάς καθαρό, εντάξει, το συζητάμε. Αλλά μας το πλένουν άλλοι, είναι πρόβλημα. Δεν ξέρω, ζούμε σε μια εποχή περίεργη και λόγω της πανδημίας. Ίσως δούμε και ακούσουμε πολλά περίεργα πράγματα. Από επιτροπές 2021 μέχρι... Δεν ξέρω εγώ τι άλλα περιμένουμε τώρα. Βλέπουμε και αναρτήσεις από διάσημα πρόσωπα εκεί. Όχι διάσημα, να το πω, διαμορφωτές γνώμης καλύτερα. Ναι, γιατί κινούνται σε περίεργα λιμάνια. Βλέπουμε αναρτήσεις ή άρθρα από δημοσιογράφους κόντρα στην ιδεολογία που εκφράζουν. Τώρα μεγαλώνω λίγο τη βεντάλια της συζήτησης, αλλά είναι και ένα σχόλιο που έκανες εχθές στο Facebook, με το οποίο συμφωνώ απόλυτα για γνωστό αρθρογράφο, ο οποίος έγραψε κάτι άλλο. Κάτι μη συνηθισμένο για την ιδεολογία που εκφράζει. Βέβαια, θα το πω ανοιχτά. Εγώ δεν για τον κύριο Θανάση Μαυρίδη, έλεγα χθες. Ότι αυτό το πράγμα που γυρνάει και γράφει, ξέρω εγώ, όχι άλλο κύριε Κυρανάκη, φτάνει πια κύριε Κυρανάκη. Φτάνει πια, ναι. Ναι, γιατί θύχτηκε ο κύριος Μαυρίδης από τέτοιο. Θύχτηκε επειδή γύρισε ο Κυρανάκης και ας πούμε την είπε στον Πολάκη. Δηλαδή, ότι βγαίνει ο Μαυρίδης να υπερασπιστεί τον Πολάκη και να ταυτίσει τον Κυρανάκη με τον Κασιδιάρη. Ρε φίλε, όπα. Δηλαδή, τι άλλο θα το με αυτή την πολιτική κορεκτήλα τους μέσα. Ήταν λίγο περίεργο. Τώρα θα μας ακούνε ακροατές και θα λένε μα καλά. Την Επιτροπή 2021 μας πήγανε στον. Με κάποιον μαγικό τρόπο σε αυτή τη χώρα όλα συνδέονται. Λοιπόν, αυτό εκεί είναι το ζήτημα. Ότι υπάρχει μια αόρατη συμπολιτική ουσία η οποία τώρα με την πανδημία έχει γίνει πιο ισχυρή και βλέπουμε ασύνδετες καταστάσεις, περίεργα πράγματα. Ξαφνικά τα βλέπουμε μπροστά μας. Νομίζω ότι ζούμε χρήση στην εποχή που πλέον τίποτα δεν μας ξαφνιάζει. Αν την δεκαετία των μνημονίων πάγαμε όλοι ένα ηλεκτροσόκ ξαφνικά
και πάθατε πλάκα. Έτσι, μια χώρα χρεοκοπημένη κλπ. Και μέσα από αυτό τώρα να ζούμε καπάκι, μια πανδημία, να ζούμε, να θυμίσω, γιατί το έχουμε ξεχάσει, ότι η κυβέρνηση αυτή δεν αντιμετώπισε μόνο την πανδημία. Τις αρχές της πανδημίας στη χώρα ξεσπάει και το θέμα των συνόρων, όπου δεχόμαστε ασφυκτικές πιέσεις, η αστυνομία, ο στρατός είναι νυχθημερός στον Εύρο, είχες πάει και εσύ κιόλας να το καλύψεις. Εδώ ο σταθμός είχε πάει εσείς, όμως είχαμε εκπέμψει από τον σφαιρικό πάνω στις σφαίρες. Θέλω να πω δηλαδή ότι ζούμε τόσο περίεργες καταστάσεις που πλέον δεν μας ξαφνιάζει τίποτα από Εσύ. Τα γεγονότα αυτά τα οποία είναι τόσο συμπυγμένος ο πολιτικός χρόνος και ειδικά αν θες η γενιά η δική μας, να το πω έτσι χοντρικά, η γενιά των σημερινών τριαντάριδων δηλαδή, τα έχει δει όλα. Έτσι. Έχουμε δει ανεργία, έχουμε δει brain drain, έχουμε δει χρεοκοπία, έχουμε δει πανδημία. Δηλαδή, νομίζω ότι δεν ξέρω αν παλιά οι σημερινοί παππούδες και γιαγιάδες είχαν το κατοχικό σύνδρομο, σαν έννοια το κρατάω, δεν ξέρω μας τι κουστούρι θα μας μείνει από αυτά που δούμε. Δεν στο ψέματα. Είναι και back to back, έτσι. Είναι το ένα πάνω στο άλλο. Δηλαδή, με το που πας να ξεμητήσεις λίγο από το ένα, μπαπ, έρχεται το άλλο σε ασφαλιέρα. Έτσι είναι. Εγώ δηλαδή, οπότε θυμάμαι τον εαυτό μου από τα φοιτητικά χρόνια μέχρι και σήμερα, δεν έχουμε ησυχάσει. Ναι, μονίμως ένα πρόβλημα. Έχουμε μονίμως ένα πρόβλημα. Ισχύει. Ναι, δηλαδή, τουλάχιστον μια δεκαετία τώρα είμαστε. Στην πρέσα. Ότι πραγματικά στην πρέσα, γιατί είναι τόσο πολλά τα γεγονότα που έχουν μεσολαβήσει τη δεκαετία αυτή, πολλά από αυτά τα ξεχνάμε. Εγώ αν θες, συχνά κάθομαι και χαζεύω μερικά βίντεο στο YouTube το βράδυ από γεγονότα που έχουν γίνει τη δεκαετία, από συγκεντρώσεις στο Σύνταγμα που έχουμε ξεχάσει, από ομιλίες πολιτικών προσώπων. Πρόσφατα, και το έχω κάπου και σε αρχή, αυτό κάποια στιγμή θα το δώσω, συγκέντρωση όπου μιλάει ο καθηγητής Πελεγρίνης, τότε πρίτανης του Καποδιστριακού, μετέπειτα υπουργός Παιδείας, αν δεν κάνω λάθος, στην κυβέρνηση. Ναι, ναι. Και mm-hmm. Είναι στα προπήλια με τον Μίκη Θοδωράκη και ούτε λίγο ούτε πολύ αφήνει να εννοηθεί κάντε ντου στη Βουλή. Ναι, ναι, ναι. Είναι γεγονότα που τα έχουμε ξεχάσει. Γι' αυτό θέλω να πω λοιπόν, για να κάνω μια σύνδεση έτσι να μην μπερδεύουμε και τους ακροατές, ότι δεν μας καρνιάζει τίποτα πλέον. Έχουμε δει, έχουμε ακούσει, έχουμε ζήσει τόσα περίεργα σκηνικά που αν θες μέσα σε όλη αυτή την παράξενη κατάσταση, η ύπαρξη του κουκουέ δεν ξαφνιάζει. Αν σκεφτείς ότι κοινοβουλευτικά ζήσαμε τη Χρυσή Αυγή, ένα κόμμα το οποίο. Επίσης απαράδεκτο για μένα. Εκκρεμούν δίκες σε δικαστήρια. Πρόσφατα διάβασα και ένα βιβλίο για το τι έγινε με τις δημενεργάτες που είχαν γίνει επίθεση από στελέχη της Χρυσής Αυγής. Και όταν μου διαθέτει ο τίτλος, είναι η αγόρευση του δικηγόρου της υπεράσπισης. Αν το αναζητήσουν οι νεκροατές θα το βρουν. Είναι η αγόρευση του δικηγόρου της υπεράσπισης των δημενεργατών. Μιλάμε δηλαδή ότι. Είδαμε ένα τέτοιο κόμμα να είναι στη Βουλή. Ναι, ναι. Βλέπουμε σήμερα στέλεχος του κόμματος αυτού να ανακοινώνει νέο κόμμα, εκ νέου, έτσι. Φίλε, σβάστηκα και σφυροδρέπανο για μένα είναι το ίδιο πράγμα. Και τα δύο, και τα δύο είναι εκτός δημοκρατικού φάσματος. Για μένα. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι κακώς έχουν δικαίωμα τέτοια κόμματα να μετέχουν της εκλογικής διαδικασίας και του δημοκρατικού πολιτεύματος τη στιγμή που τα ίδια τα κόμματα δεν πιστεύουν στη δημοκρατία. Ναι, το δεν πιστεύουν είναι υπό εξέταση. Βέβαια το ζήτημα αυτό που ανοίγουμε είναι τεράστιο, έτσι. Ναι, ταλανίζει όχι μόνο τη χώρα μας, αλλά γενικότερα όσες χώρες έχουν κόμματα που ασπάζουν και τον κομμουνισμό. Ναι, ναι. Είναι ενδιαφέρον, μιας και τώρα μιλάμε και για το φασιστικό βέβαια, την ακροδεξιά, αν θες, ή όπως το λένε άλλοι. Είναι ένα βιβλίο του Έρζο Τραβέρσου, αν θυμάμαι καλά, που μιλάει για τον μεταφασισμό. Mm-hmm. Λοιπόν, και τον εννοεί πώς τον μεταφασισμό. Ότι ο μεταφασισμός είναι μια τάση κομματική ακροδεξιών. Το βιβλίο μιλάει για ακροδεξιά, αλλά εκτιμώ προσωπικά ότι μπορεί να υπάρχει τάση και με την αντίστοιχη αριστερά. Mm-hmm. Ότι πλέον τα κόμματα του παλιά, πριν δεκαετίες, τη δεκαετία του 60 π.χ., μπορεί να τα λέγαμε ότι είναι έξω από το συνταγματικό τόξο. Σήμερα δρούν εντός συνταγματικού τόξου, είναι θα λέγαμε συστηματικά αντισυστημικά κόμματα πλέον. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι παίζουν με τους όρους του παιχνιδιού. Όσο και αν μιλάνε για ανατροπή του παιχνιδιού, του συστημικού κλπ., καταλήγουν να είναι συστημικοί. Αν δούμε δηλαδή, για παράδειγμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αυτή τη στιγμή, ένα κόμμα το οποίο
σίγουρα έχει καταβολές, έτσι, ειδικά οι μεγαλύτεροι ημών θυμούνται καταστάσεις ή έχουν ακούσει και από τους συγγενείς τους με το κονσερβοκούτι που λέγανε. Φίλε, είναι ένα απλά τα πράγματα. Ζαχαριάδης έφεραν τον εμφύλιο. Είναι πάρα πολύ απλό. Πρόσεξε με. Δεν είναι θέμα αντικομουνισμού πλέον μετά από τόσα χρόνια. Δεν είναι δηλαδή ότι βγήκα εγώ ένας ότι και καλά είμαι αντικομουνιστής και λέω. Δεν τίθεται θέμα αντικομουνισμού. Δεν είναι ότι έχω κάτι προσωπικό με τον κομμουνισμό. Είναι ότι πάρα πολύ απλά κόμμα το οποίο δεν... Είναι ξεκάθαρο ότι δεν πιστεύει στη δημοκρατία. Είναι ξεκάθαρο ότι θέλει να ανατρέψει το πολίτευμα. Είναι στο καταστατικό του ότι θέλει να ανατρέψει το πολίτευμα. Το λόγο. Δεν μπορεί ξαφνικά σήμερα, όχι ξαφνικά, τα τελευταία 40 χρόνια να είναι στο δημοκρατικό πολιτικό παιχνίδι, στην αστική δημοκρατία, στην οποία δεν πιστεύει σε τίποτα. Και τι, εκτός όλων, να μετέχει και στις ευρωεκλογές, να στέλνει και ευρωβουλευτές σε έναν θεσμό πάλι τον οποίο δεν πιστεύει και από τον οποίο θέλει να αποκλείσει τη χώρα. Πράγματι είναι οξύμορο, γι' αυτό μου χρησιμοποίησα την έννοια του μετά. Όπως μιλήσα για το βιβλίο του Τραβέρζο, Μεταφασισμός, έχουμε πλέον μια εποχή του μετά, της μεταιδεολογίας. Χωρίς αυτό να αλλοιώνει, να μας κάνει να ξεχνάμε την ιστορία, γιατί η ιστορία όταν έχει γραφτεί δεν ξεγράφεται. Έτσι, έχουν γίνει εγκλήματα και από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και υπάρχουν και καταγεγραμμένα σε βιβλία. Και μάλιστα, μια και ξύπνησαν οι όρεξη για βιβλιογραφικές αναφορές. Τύχε, έτυχε μέσα στο Πάσχα και διάβαζα ένα βιβλίο του κυρίου Μπουγά με τίτλο «Η τρομοκρατία του Ιά Μελάς». Το οποίο βιβλίο είναι ογκοδέστατο, είναι κοντά 300 σελίδες. Έχει καταγεγραμμένα τα ονόματα των νεκρών που πεθάνανε από τον εμφύλιο, δηλαδή από κομμουνιστικά χέρια. Και μάλιστα μεταφέρω μότα-μό τη σελίδα εδώ και λέει «Θύματα κόκκινης τρομοκρατίας». Άνθρωποι οι οποίοι πέθαναν, είχαν όνομα, επίθετο και οικογένειες, έτσι. Θέλω να πω ότι η ιστορία δεν ξεχνιέται, πέρα από τη συζήτηση που μπορεί να κάνουμε σε μια σύγχρονη πλέον εποχή και να τα βλέπουμε με άλλη έννοια, η ιστορία δεν ξεχνιέται, δεν παραγράφεται. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πλέον το κόμμα σίγουρα είναι κατά της αστικής δημοκρατίας, αλλά νομίζω, ας μου επιτραπεί, η έκφραση είναι στα χαρτιά. Δηλαδή πλέον το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν οραματίζεται αυτά τα οποία μπορεί θεωρητικά να λέει. Δεν έχει μια δομή στο καταστατικό και στην πράξη του, η οποία είναι λίγο, θα λέγαμε, μιλιταριστική, το οποίο το συναντάμε σε άλλους χώρους φασιστικούς. Δηλαδή, όταν βλέπουμε τις πορείες, αυτή τη σύνταξη, ή αν θες, τώρα πρόσφατα κιόλας είχαν μαζευτεί από τη Βουλή μια στρατιωτική πειθαρχία τύπου. Καλά, δεν υπήρχε. Μιλάμε για φάλαγγες. Καθαρές φάλαγγες. Αυτή η πειθαρχία είναι λίγο ανησυχητική. Πιστεύω ότι αντίστοιχες νεολαίες της ΠΑΣΠ ή της ΟΝΕ κλπ. Δεν γίνονται σε αυτά τα χέρια. Μολονότι θα έλεγε κανείς ότι η ΟΝΕ είναι η δεξιά, ας πούμε, η νεολαία της δεξιάς. Τέτοια πράγματα δεν τα έχουμε δει. Έχουμε δει μια ΟΝΕ η οποία κάνει τηλεδιασκέψεις, έχουμε δει μια ΟΝΕ η οποία παράγει κοινωνικό έργο. Άρα ίσως άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη. Μα να σου πω κάτι, σκέψω ότι με το όνομα της πρόοδου έχουν γίνει οι μεγαλύτερες φαγές. Sorry, αλλά και ο Στάλιν το προοδευτικό εκπροσώπησε όταν έσφαξε τη Μισή Ρωσία. Βέβαια, μα γι' αυτό, όπως είπα και πριν, κάποια εγκλήματα δεν μπορούν να παραγραφτούν ούτε από τις συνειδήσεις, ούτε από τα μυαλά μας, ούτε από την ιστορία. Και ήταν προοδευτικό για αυτούς να γράφουν πρωτοσέλιδα στο ριζοσπάστη και να λένε ευχόμαστε να αποτύχουμε στη Μικρά Ασία. Γιατί είναι ιμπεριαλιστικός ο αγώνας μας. Ναι, και επίσης, μια και λέμε τώρα για αυτά, να θυμίζουμε ότι και για το θέμα της Μακεδονίας είχαν παλιότερα το Κομμουνιστικό Κόμμα άλλες απόψεις. Μετά τις ξανασκεφτήκανε, μετά τις ξανάδανε. Είναι αμφιλεγόμενα. Δεν έχουν και εκεί πέρα καλή γραφή. Πάντως, την εποχή που ο Καραμαλής αποφασίζει, για το 1974 μιλάω, δηλαδή, να καταργηθεί το τότε. Το 509 το άρθρο που ήταν από το βασιλιά και έλεγε μέσα ότι δεν έπρεπε να είσαι κομμουνιστής κλπ. Όταν φτάνουμε στην ερμοποίηση, που από εκεί είναι και η αρχή έρθες ίσως τη συζήτησή μας πιο σωστά, μιας και είπαμε ότι θα πούμε και την ερμοποίηση του ΚΚΕ, είναι μια χρονική στιγμή μονόδρομος. Δηλαδή, έχει επιστρέψει ο Καραμαλής, η χώρα θα ετοιμαζόταν να πάει ξανά σε εθνικό διχασμό, οπότε έπρεπε κάτι να γίνει, έπρεπε να νομοποιηθεί το ΚΚΕ, αλλά και γενικά να επιστρέψει ο κοινοβουλευτισμός. Τα κόμματα να επαναλειτουργήσουν. Δεν είχαμε μόνο το ΚΚΕ τότε.
Οπότε ένα κριτήριο που καλώς έκανε ο Καραμαλή για μένα είναι αυτό, ότι απέτρεψε ένα νέο εθνικό διχασμό σίγουρα. Ένα δεύτερο που πρέπει να υπολογίσουμε είναι ότι στην Ευρώπη άλλα κόμματα, όχι άλλα κόμματα, κομμουνιστικά κόμματα της Ευρώπης λειτουργούν πλέον νόμιμα. Και μάλιστα είναι και μια σχετική συζήτηση που έκανα με τον Κωνσταντίνο τον Μποχδάνο για το Κομμουνιστικό Κόμμα στην Γαλλία και το Μάιο του 68. Ναι. Άρα έχουμε ήδη στην Ευρώπη μια απενοχοποίηση του ΚΚΕ, μια νομιμοποίηση ίσως πιο σωστά του ΚΚΕ. Άρα ο Καραμαλής δεν μπορεί να πάει κόντρα στην ιστορική εξέλιξη. Ερώτηση. Κομβική σε αυτό το σημείο, γι' αυτό γιατί sorry που σε διακόπτω, αλλά είναι κομβική. Δεν έπρεπε όμως σε αυτήν την. Αυτήν την νομιμοποίηση τέλος πάντων. Αυτή η νομιμοποίηση δεν έπρεπε να έχει γίνει με μια. Δεν θα το πω δήλωση μετανοίας από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Θα το πω μια αλλαγή, ας πούμε, ένα κομμάτι της ιδεολογίας ότι έπρεπε να αλλάξει. Ότι σε φάση, ναι, θα σας νομιμοποιήσω αρκεί να δηλώσετε ρητά ότι πιστεύετε στην αστική δημοκρατία η οποία θα επικρατήσει πλέον. Ναι, αυτή τη ρητή δήλωση δεν την έχει. Βέβαια, ανά τα χρόνια έχει γίνει αποκήρυξη της βίας, όπως και αυτή νοείται. Άρα, η αποκήρυξη της βίας από την πλευρά του Κόμματος Ελλάδος συνεπάγεται τη μία ανατροπή του πολιτεύματος, τη μία ανατροπή της αστικής δημοκρατίας. Βασίλη μου, συγγνώμη, το να αποκηρύσω τη βία και ταυτόχρονα μέλη μου, στελέχη του ΠΑΜΕ, να κάνουν καρατέστικες κινήσεις απέναντι σε αστυνομικούς και να μην τιμωρούνται στη συνέχεια, δεν το βλέπω πρακτικά ως αποκήρυξη της βίας. Το βλέπω μόνο στα λόγια. Κοίτα, να σου πω, Χρήστο, ίσως κατά πάσα πιθανότητα να είναι μεμονωμένα περιστατικά, γιατί καλώς ή κακώς το ΚΚΕ, τουλάχιστον όταν υπάρχουν πορείες κλπ, δείχνει μια περίεργη πειθαρχία, δηλαδή συνήθως δεν ενοχλεί, για να το πω έτσι απλά, συνήθως κινείται χρονικά μακριά από τις υπόλοιπες πορείες. Ναι, είναι επαγγελματίες η αλήθεια. Είναι σε σημείο που μας κινούν και την καχυποψία. Ναι. Τόσο επαγγελματίες. Η αλήθεια είναι ότι μια πορεία, μια κομμουνιστική πορεία σήμερα στην Ελλάδα είναι τελείως πουρδισμένη. Δηλαδή έχει συγκεκριμένη δομή της περιφρούρησης, υπάρχουν συγκεκριμένα παιδιά που είναι με το κράνος στο χέρι στον αγώνα και ένα στυλιάρι με κάποιο σημειάκι για να μην θεωρηθεί όπλο το ξύλο. Υπάρχει μια περίεργη δομή. Που αν αντίστοιχα αυτή τη βλέπαμε σε ένα άλλο κόμμα, π.χ. φαντάσου τώρα, να βλέπαμε και να μην λέω για την ούτω συνέχεια, να βλέπαμε το Κινάλ να κάνει πορεία από αυτή τη δομή συντεταγμένη. Καλά, εντάξει. Τι θα λέγανε για το Κινάλ, θα λέγανε τι αυτοί είναι φασίστες, θα λέγανε. Βέβαια. Όμως σε γενικές γραμμές το ΚΚΕ σήμερα, έμεσα, άμεσα, διασταλτικά, όπως θες πες, είχε αποκηρύξει τη βία. Άρα μπορεί ανοιχτά να μην μπορεί να πει ότι είναι κατά της κατάλυσης της αστικής δημοκρατίας, αλλά οι πράξεις του δείχνουν αυτό το πράγμα. Δηλαδή είναι ένα κόμμα συστημικά αντισυστημικό, δηλαδή γκρινιάζει για να γκρινιάξει, αλλά παρόλα αυτά, ως επιτοπλίστων στο κοινοβούλιο δείχνει να σέβεται την αστική δημοκρατία. Βέβαια, συχνά έχουμε κάτι περίεργα, γιατί αποχωρούν από ψηφοφορίες, έχουν λίγο μια περίεργη συμπεριφορά. Στο θέμα των ευρωβουλευτών που καλά έκανε και τόπες και εκεί είχαμε δει. Κάποια στιγμή δεν θέλανε να μετέχουν, μετά να μετέχουν, και εκεί πάλι λίγο μια παρεμβάνιση. Και μέσα από όλη αυτή τη συμπεριφορά δεν είναι τυχαίο ότι και το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα από την αρχή σχεδόν είχε πολυφωνία μέσα και εν τέλει διχασμό, διάσπαση, έτσι φτάσαμε στο κούπο εσωτερικού. Γιατί πολλά από αυτά που λένε δεν έχουν πρακτική ισχύ ή αν θες έχουν μια επικίνδυνη χρειά, αν ισχύσουν. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα έναν κατακαιρματισμό του χώρου της αριστεράς και στην Ελλάδα. Ένας χώρος ο οποίος έφτασε σε ένα κουκουέ εσωτερικό, που έφτασε σε ένα συνασπισμό, που έφτασε σε ένα ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ γέννησε άλλα κόμματα όπως το ΜΕΡΑ25, η Δημοκρατική Αριστερά. Δηλαδή είναι ένας χώρος ο κομμουνιστικός, εν τη ευρία εννοία, ο οποίος δεν μπορεί να φτάσει με την ιδεολογία του πολύ. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος έχει φτάσει ένα ποσοστό, το οποίο είναι, ας πούμε, χοντρικά για μένα 5% ψηφοφόρων. Τα τελευταία χρόνια, οι οποίοι όμως είναι ψηφοφόροι πάπου προς πάπου. Δεν πάνε γιατί βρίσκουν λύση, πάνε γιατί έτσι τα βρήκαν όπως από γιατί θα τρέζουν τα κόκαλα του παππού τους, ναι, ναι. Όπως το είπες. Δηλαδή δεν είναι οι ψηφοφόροι, το ποσοστό που συγκεντρώνει το ΚΚΕ δεν είναι γιατί ιδεολογικά ο άλλος το ασπάζεται πλήρως. Πάει γιατί έτσι το βρήκε. Μάθανε από την οικογένειά και το ασπάζονται, όπως γίνεται και σε άλλα κόμματα βέβαια. Κοίτα, για την ακρίβεια υπάρχουν δύο κατηγορίες κομμουνιστών. Η μία είναι το πραγματικά ψηφίζω γιατί θα τρίζουν τα κόκαλα του παππού μου. Και η δεύτερη είναι ψηφίζω μεν
γιατί θα τρίζουν τα κόκαλα του παππού μου, αλλά. Αυτό το αλλά, αυτό το αλλά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή, και αυτό το δεν υπάρχει άλλη λύση, λίγο πολύ το έχουν όλοι. Ναι, γι' αυτό είναι και τα λεγόμενα κόμματα μαρτυρίας. Κάπου πήρε το μάτι με ένα διάγραμμα, μπορώ να σα πείτε το ξαναψάξω, που έδειξε τα ποσοστά του ΚΚΕ την τελευταία 20ετία και δείχνει την περίοδο των μνημονίων μέχρι και το 12. Μέχρι και το 12 δείχνει μια πολύ μεγάλη πτώση στα ποσοστά και ξαφνικά δείχνει μια άνοδο και μετά μια πτώση που βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε την ψήφο της λαϊκής διαμαρτυρίας. Ναι, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το όραμα του Στάλιν. Ξέρεις. Δεν είναι απλά ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι το όνειρο, είναι το όραμα. Είναι ακόμα πιο ψηλά. Είναι αν κάπως ονειρευόταν ο Στάλιν να κυβερνάει μια χώρα, είναι ο Αλέξης. Είναι ο τρόπος που κυβέρνησε ο Αλέξης Τσίπρας στη χώρα 4,5 χρόνια. Αυτό σκεφτόταν ο Στάλιν στο κεφάλι του. Για να κάνω πάλι έτσι μια αντιπαραβολή με άλλα κόμματα, πώς είπα πριν, τι θα γινόταν αν το κοινάλ έκανε πορείες τέτοιες. Τι θα γινόταν αν ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία έλεγε και τους αρμούς της εξουσίας. Ή τι θα γινόταν αν ένα κόμμα όπως η Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία δηλαδή, έλεγε ότι πήραμε την κυβέρνηση, κρεβεί να πάρουμε και την εξουσία, το κράτος. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, αν τα λέγε κάποιος άλλος, είναι συμπεριφορές οι οποίες δυστυχώς μάθαμε να ζούμε με αυτές. Δηλαδή, οι πορείες με τα στυλιάρια, με την νεολαία με τα κράνη, να είναι έτοιμοι να παίξει ξύλο. Οι δηλώσεις τύπου πήραμε το κράτος, πήραμε την κυβέρνηση, όχι το κράτος ακόμα, για να μην τη εξουσία. Δυστυχώς ζούμε σε μια περίοδο που αυτά τα μη ομαλά δημοκρατικά, μη δημοκρατικά γεγονότα έχουν γίνει τόσο συνηθισμένα. Που πλέον κανείς καταλήγει να κάνει μόνο φιλολογικές συζητήσεις. Αλλά παρόλα αυτά, μέσα σε όλη αυτή τη μη κανονικότητα, στο θέμα μας δηλαδή που είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα, μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε βολευτεί όλοι με την ύπαρξή του. Και στις δηλώσεις αυτές, συγγνώμη Βασίλη, και στις δηλώσεις αυτές δεν υπήρξε και καταδίκη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Συχνά σιωπεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, όπως αντίστοιχα και ο ΣΥΡΙΖΑ σιωπεί σε πολλά γεγονότα. Δηλαδή, έχουμε δει συμπεριφορές, τώρα θα μου πει κανείς για το ΣΥΡΙΖΑ να μας πει. Μα υπάρχει μια ταύτιση. Η συνέχεια είναι. Είναι παιδάκι, είναι το δημιούργημα. Όταν έγινε η τρομοκρατική πίεση στον Λουκά Παπαδήμο, νομίζω κιόλας πριν πολύ λίγο. Ήτανε από τους πρώην συντρόφους του πρώην Πρωθυπουργού. Νομίζω πριν δύο χρόνια, σαν τώρα, αυτό το μήνα. Ακριβώς, από τους πρώην συντρόφους του πρώην Πρωθυπουργού, σαν χθες. Σαν χθες. Δεν είδα κάποια καταδίκη. Είδαμε τότε τον Πρωθυπουργό δεν πήγε καν να τον δει τον κύριο Παπαδήμο. Μιλάνε για συμπεριφορές. Οι οποίοι δεν συνάδουν με την αστική. Ήξερα μόνο να παρεμβαίνει σε κανάλια και να απολύει κόσμο. Οπότε ένα κρατούμενο είναι ότι έχουμε ένα διαδικασμένο ότι ο χώρος της αριστεράς, να το πω πιο γενικά, λειτουργεί κόντρα στην αστική δημοκρατία πολλές φορές. Δεν τη σέβεται ή δεν την ασπάζεται ή δεν την προστατεύει. Ή τέλος πάντων δείχνει μια ανοχή σε αυτούς που δεν την προστατεύουν. Για να το πω έτσι λίγο πιο ευγενικά. Ναι. Σε κάθε περίπτωση έχουμε όμως κόμματα τα οποία, για το ΚΚΕ πάλι γυρίζω εκεί, τα οποία στο τέλος της ημέρας παίζουν με τους όρους της αστικής δημοκρατίας, μετέχουν στον κοινοβουλευτισμό, γιατί κάλλιστα θα μπορούσαν να πούνε εμείς αποχωρούμε. Δεν καταβαλούμε στις επόμενες εκλογές. Ναι. Γιατί δεν μας εκφράζει η αστική δημοκρατία, δεν μας εκφράζει το κοινοβούλιο, δεν μας εκφράζουν οι νόμοι, δεν μας εκφράζει τίποτα. Μόνο τα αυτά όμως κατεβαίνουν. Και μάλιστα μου θυμίζει εδώ. Ότι και καλά, εκ των έσω θα ανατρέψουν οι πολίτες. Πώς να μην κατέβουνε, ρε φίλε, 5.000 είναι, πλάκα κάνεις. Αυτό θέλω να πω, γι' αυτό είπα πριν ότι είναι συστημικά αντισυστημική. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας δεν υπάρχει καλύτερη δουλειά από το να είσαι εκλεγμένος από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ακριβώς. Δηλαδή, σου φταίνε όλοι, δεν φταίνε για τίποτα. Τα παίρνεις και γεια σας. Και δεν τα παίρνεις κιόλας. Παίρνεις ένα ποσοστό γιατί πρέπει να πάει στο κόμμα του. Γι' αυτό λέω, τι κατάργηση του ΚΚΕ. Καλώς ή κακώς, ο λόγος που παραμένει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος εδώ στην Κοινοβουλία είναι γιατί οι ίδιοι θέλουν. Και οι ίδιοι το θέλουν. Αλλά ταυτόχρονα και το σύστημα, το λέω όχι με την ψεκασμένη έννοια, το λέω με την έννοια το σύστημα. Όχι, με την σωστή, ναι, υπάρχει ένα σύστημα. Χρειάζεται να υπάρχει και μια ψήφο διαμαρτυρία ελεγχόμενη και ασφαλή, μια βαλβίδα αποσυμπίωση του κόσμου. Άρα το λες ανάποδο ότι ο Πομπέο Τράγου, εσύ. Μπορεί να το πει και έτσι. Είναι μια ψήφο διαμαρτυρία. Έχω πολλού γνωστού που κατά κύριο λένε δεν ξέρω τι να ψηφίσω. Θα πάω να το ψηφίσω κουκούι τουλάχιστον να πίνει συνεπή.
Είναι μια πλάνη που υπάρχει. Ψηφίστε Λευκό, ρε παιδιά, δηλαδή, για όνομα του. Σου λέει τουλάχιστον το ΚΚΕ είναι συνεπής ή τουλάχιστον το ΚΚΕ μάχεται. Για να είμαστε ειλικρινείς, βέβαια, από προσωπικές εμπειρίες πλήρων έχω ακούσει ότι έχουν φτάσει και συνδικαλιστές στον χώρο εργασίας τους, έχουν διεκδικήσει κάποια πράγματα. Έτσι, μην είμαστε και ισοπεδωτικοί. Υπάρχουν και κάποια σημεία που έχουν όντως βοηθήσει και έχουν πιέσει για να φέρουν αποτέλεσμα. Υπάρχει γι' αυτό. Σαν οργανωμένα σωματεία, ρε Βασίλη, πώς θα το πω, είναι τόσα χρόνια η παρουσία τους. Που σαν οργανωμένα σωματεία ναι, έχουν δύναμη. Εγώ είμαι κοινωνός και μάρτυρας τέτοιου περιστατικού σε πολύ μεγάλο νοσοκομείο της χώρας. Όπου βγήκαν οι κομμουνιστές μπροστά και υπερασπίστηκαν γιατρό. Ο οποίος γιατρός έκανε πάρα πολύ σωστά τη δουλειά του, αλλά επειδή υπήρχαν συντεχνίες μες στο νοσοκομείο, sorry, τα λέω ευθέως. Λοιπόν, επειδή υπήρχαν συντεχνίες οι οποίες δεν γούσταραν το συγκεκριμένο γιατρό, βγήκε μπροστά το κίνημα από τους κομμουνιστές, προέταξε τα στήθη του και ναι. Σταμάτησε να υπάρχει πρόβλημα για τον συγκεκριμένο γιατρό. Αλλά αυτήν τη δύναμη δεν την κερδίζουν, δεν τη βγάζουν προς τα έξω λόγω της ιδεολογίας τους. Τη βγάζουν προς τα έξω επειδή είναι πάρα πολλά χρόνια στο χώρο και γιατί πια έχουν γίνει σαν κατεστημένο εντός αγωγικών. Σωστό. Ισχύει. Βέβαια, για να κάνω τον αντίλογο σε αυτό που λες, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αυτοί οι φορεί για να βρίσκει στο δίκιο σου. Θα έπρεπε να υπάρχει στατική δημοκρατία. Σε αυτό δεν το συζητάω. Αλλά. Πάντως, νομίζω σε αυτό συμφωνούμε ότι όντως υπάρχουν περιστάσεις και γεγονότα όπου το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει δείξει ότι έβαλε πλάτη, ότι κράτησε μια στάση ψυχραιμίας, πίεσε για να φέρει κάποια αποτελέσματα για τους εργαζομένους. Υπό την έννοια αν αυτοί, για μένα ναι, θα πρέπει να φύγουν από το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, για έναν λόγο. Εάν δεν αλλάξουν ρητορική και τρόπο προσέγγισης των ψηφοφόρων τους. Αλλιώς δεν έχει κανένα νόημα να μένουν. Όχι για τίποτα άλλο. Όχι με έννοιες αστικής δημοκρατίας πάλι των τάξεων ή δικτατορίας του προλεταριάτου. Δεν έχει κρίμα γι' αυτό. Που νομίζω ότι ούτε δεν τα πιστεύουν πιο. Δηλαδή δεν φαντάζομαι ότι ο κύριος Κουτσούμπας ονειρεύεται αύριο το πρωί να πάρει το κονσερβοκούτι και να ανατρέψει το πολίτευμα. Και να φέρει δικτατορία προλεταριάτου. Νομίζω ότι ο ίδιος το θέλει. Τι να σου πω, γι' αυτό, όμως που τις μέμβομαι είναι ότι όποτε και να ακούσουμε ομιλίες στο κοινοβούλιο ή δηλώσεις σε γεγονότα με το Κομμουνιστικό Κόμμα, ακούμε τις ίδιες λέξεις. Δεν υπάρχει ρυθμός παραπάνω, δεν υπάρχει όραμα. Μου κάνει εντύπωση μόλις την τελευταία διετία έχουν ξεκινήσει και μπαίνουν στα social media ένα τυπό λογαριασμό στο Twitter, κάποια site, κάποιες χορηγούμενες διαφημίσεις. Εάν δεν αλλάξουν, να ξεχωριστούν και να φέρουν ένα σύγχρονο αφήγημα χωρίς όλα αυτά τα κατάλοιπα, τα περίεργα περί ανατροπής του πολιτεύματος, που δεν έχουν λόγο ύπαρξης. Πρακτικά όμως, σε κάθε περίπτωση, έμεσα ή άμεσα, έχουν απορρίψει τις πρακτικές βίας, δεν γίνονται σε λογικές μη συστημικές πλέον, δεν γίνονται αντισυνταγματικά, δηλαδή δεν μιλάμε, δεν μπαίνουν με τους όρους της ιεραρχίας, δεν έχουν τέτοια αντισυνταγματικότητα, ούτε έχουν προκλητικές τάσεις, συμπεριφορές ή ανοχές, όπως μπορεί να δείχνει ο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα. Μπορούμε να πούμε δηλαδή ότι είναι πιο συνετή από το ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Παρ' όλα αυτά χρειάζεται για μένα έναν εξυγχρονισμό. Αν δεν εξυγχρονιστεί, δεν εξυπηρετεί τίποτα αυτή τη στιγμή. Παρά μονάχα μια ψήφο διαμαρτυρίας και μια εφηβική αναζήτηση μιας ουτοπίας που μπορεί να έχει κάποιος στα φοιτητικά του χρόνια. Να ξεκινήσει δηλαδή να περάσει από τα φοιτητικά έδρανα, τα κομμουνιστικά, να πει ότι το ζήσε με αυτή την έννοια. Mm. Άρα φτάνουμε να έχουμε ένα ακόμα μουσείο πλέον στη Βουλή, ένα κόμμα το οποίο αν θες. Δεν είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αυτό το οποίο ρίχνει λάδι στη φωτιά του Εθνικού Διχασμού ξανά. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που το κάνει. Το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι κάθε λόγο. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Θα πω μόνο ότι είναι, όπως είπες και εσύ, πάρα πολύ βολικό να είμαι ένα κόμμα, να είμαι βουλευτής, να μην χρειάζεται καν να σκεφτώ τι θα πω στο λόγο μου και αν χρειάζεται να βρω, δεν χρειάζεται καν να προτείνω κάποια λύση, γιατί έχω έναν τύφλο σούρτη τα τελευταία 40 χρόνια, το οποίο τον επαναλαμβάνω και τον επαναλαμβάνω. Αλλά βέβαια, σε αυτά τα πράγματα δεν είναι τώρα υγιής κοινοβουλευτισμός τώρα. Δηλαδή, αν ένας ήθελε να πάει να κατέβει βουλευτής στο ΚΚΕ, μπορεί να ξέρει να κάνει. Βλέπουμε σε κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία, είναι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν από τα μητρώα. Δεν είχαν κομματική πορεία, ούτε είχαν κολλήσει ένθυμα κομματικά. Το ΚΚΕ μπορεί να γίνει αυτό. Όχι βέβαια, σε καμία περίπτωση. Η δεξιά δηλαδή, η λεγόμενη δεξιά δηλαδή που είναι η Νέα Δημοκρατία, άνοιξε το κόμμα με τα μικρά στελεχών και μπορούσε όποιος είχε κάποια θετικά προσόντα, μπορούσε
ασπαζόταν πίσω του κόμματος να κατέβει και όμως κατέβηκε, να δείτε και κλέφτη. Στο κόμμα όμως Ελλάδος δεν θα το κάνεις αυτά. Δεν θα το κάνεις αυτά. Έπειτα τα πράγματα. Ή όπως βλέπουμε συχνά, θα δούμε βουλευτές να είναι κόντρα στην κομματική γραμμή. Να διαφωνήσουν, να καταθέσουν ερωτήσεις. Καλά, ειδικά αυτό δεν υπάρχει σε κομμουνιστικό. Ειδικά οπότε αυτό. Και αυτά πρέπει να τα δούμε και αυτά, βέβαια, γιατί εντάξει, είναι μια ψήφος διαμαρτυρίας, είναι ένα κόμμα μουσείο, είναι ένα κόμμα που δεν απειλεί κάποιον από εμάς. Αλλά σίγουρα δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ένα κόμμα στο απειρόβλητο. Έτσι. Αυτό είναι. Βέβαια, δεν γίνεται. Εδώ τελειώνει αυτή η ασυλία πλέον. Ήρθε η ώρα. Πρέπει να προσαρμοστούν στον 21ο αιώνα. Ακριβώς. Ή αλλιώς η ίδια ιστορία θα του ξεχάσει τα δεκαετία. Είναι ποσοστά του δηλαδή. Είναι οριακά. Παρ' όλα αυτά είναι ένα κόμμα το οποίο κατ' εμέ τουλάχιστον συνταγματικά δεν με προσβάλλει, δεν με θίγει. Και αν θες, και αν έπρεπε να βάλουμε έναν τίτλο στη συζήτησή μας σημερινή, θα ήταν ότι μεταξύ Κουκουέ και ΣΥΡΙΖΑ άλλος έχει το όνομα και άλλος έχει τη χάρη. Αυτό ναι. Είναι ένα τσιτάτο το οποίο με βρίσκει και εμένα σύμφωνο κατά κάποιον τρόπο. Μου γράφει ως τελειώσει ιατρού, για να κλείσουμε με αυτό. Η προσήλωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος στην δογματική ορθοδοξία επιβάλλει την τυποποιημένη επανάληψη των ίδιων λέξεων. Ιδάλλως ελοχεύει ο κίνδυνος της αίρεσης, ο φόβος κάθε ιερατίου. Αμάν. Καλημέρα στους τέλειους γιατρού. Αμάν. Εξαιρετικό. Βέβαια, θα κάνει μια ταύτιση με την Εκκλησία της Ελλάδος, με τον χριστιανισμό κλπ. Ναι, πιο πολύ με τον δογματισμό, ξέρεις, με τον ακραίο δογματισμό, ρε παιδί μου, ναι. Ναι, αλλά είναι πολύ εύστοχο αυτό που λέει. Ναι. Εντάξει, συνήθως ο Στέλιος ξέρεις, είναι αυτό, είναι πιο to the point, πεθαίνεις. Βασίλη Βρανά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Συζητάμε 30 λεπτά. Έτσι, δεν ξέρω αν το έχεις πάρει γραμμή. Έχουμε κάνει και χειρότερα. Έχουμε μιλήσει και περισσότερο. Off the record. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βασίλη μου, καλημέρα. Και εγώ, καλημέρα.